στο δεύτερο κυκλοφορεί την μπάλα. Εδώ ο Μποέκαν πρόλαβε τον Νίνι. Πέτριτς. Το έκλεψε την μπάλα ο Μποέκαν. Μπαμ, μπαμ. Ανεβαίνει ο Πέτριτς. Αντιμετωπίζει κάποιες ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Κασναφέρης. Χαλκιαδάκη. Τώρα παίρνει ο Σαμέτρα του. Δίνουν οι παίκτες του Εργοτέλη μέχρι στο σημείο που σπέβδει ο Μποέκαν. Τέταρτη πιο αποτελεσματική ομάδα στο πρωτάθλημα ο Πανετολικός. Σε δοκάριστο. Παίζοντας με 10 παίκτες από το 24. Μποέκαν. Κάνει την ατομική προσπάθεια. Κερδίζει το φάουλ από τον... Ξέρουν καλύτερα βέβαια οι άνθρωποι της φιλοξενούμενης ομάδας. Μποέκαν για τον Καλέ και πάλι Μποέκαν. Προσπαθεί να βρει τον Ιμπαγάσα, έπεσε δυνατά, επιτυχημένα ο Μποέκαν. Προσπαθεί να περάσει, ωραίο το τακουνάκι για τον Μποέκαν. Βγαίνει ο Παπαδόπουλος, έχει σφυρίξει, είναι πέναλτι από τον Μίτσιο στο 36. Πάσα για τον Μπουμάλ, έρχεται ο Μποέκαν να κερδίσει ωραία την μπάλα και να αλλάξει παιχνίδι αριστερά για τον Λυκογιάννη. Απομάκρυση. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Σάβα Γκέντζογλου, χωρίς να έχει βέβαια την κατάληξη που θα είχε. Ρέτζας. Αγκουαζή. Πιέζεται από τον Μποέκαν. Έδιωξε ο Σαράνοφ. Μποέκαν. Ωραία τρίπλα για να αποφύγει το Δημούτσο. Μοιράζει στον Ιουσούφ. Μίχρονο. Μποέκαν. Επέμεινε ο Γάλλος. Κράτησε ο Αθανασιάδης μέχρι που κάλυψε ο Μποέκαν. Ανασταλτικά έργα. Ο Νομπόα που έδειξε ότι δεν έχει λύσει. Ζήτησε κάποιον κοντά του. Πήρε ο Χαλκιαδάκης και κάνει κίνηση στον χώρο. Ο Νομπόα κράτησε την μπάλα. Ούτε τώρα θα δώσει λύση. Πάνω που κινήθηκε κεντρικά. Ωραία ο Λούι Τσίμπης από τον Κασναφέρη. Ο Λομπάτο θα χάσει από τον Μποέκαν. Και ο Καλέ τώρα. Ο Ρουμάνος κεντρικός αμυντικός τραυματίστηκε πέφτοντας άσχημα με τα πλευρά. Θα συμφωνήσει και να μείνει και του χρόνου στην ομάδα της Αρκαδίας. Τζερόνιμο Μπαράλες, περίου ο λόγος, ο οποίος να πούμε... Γιώργο Μαρκόπουλε. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι το 22ο φετινό του γκολ και ο στόχος... Σολάρικος ο Ρόνης και Καλέ. Αποφεύγει τον Σολάρι, αλλά στη συνέχεια δεν μπορεί να βρει τον ρολέ. Πιέζει τον Μποέκαν. Έγινε φάουλ. Αλλά πίσω στον Μποέκαν. Ο Μπόου πάνω στον Κασναφέρη. Ψηλά η μπάλα για τον Ιουσούφ. Κάνει το κοντρόλ. Μποέκαν κοντά του ο Τζάνης. Ο Μποέκαν δεν το ξέρε, αλλά πήρε τις κόντρες. Ανεβαίνει πολύ ωραία αριστερά ο Πίτσος, αλλά τον σταματά. Γικός 12 φορές πριν το σημερινό μάτς και βρεθεί πίσω στο σκορ στο πρωτάθλημα. Δεν έχει γυρίσει κανένα παιχνίδι για να τελικές προσπάθειες για να πετύχουν γκολ. Και ο Εργοτέλης είναι και η τρίτη ομάδα που δέχεται πιο εύκολα γκολ στο πρωτάθλημα. Ή ένα από τα προβλήματα. Ωραία κίνηση, ο Ιουσούφ θέλει να γυρίσει. Από αυτή την πλευρά έχουν δημιουργηθεί τα προβλήματα για τον Εργοτέλη στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν απότελε. Ο Λαϊτάν. Πήρα τον Μποέκαν. Που έκανα προθέρμανση, φώναξε Μιχάλη. Κοίταξα, δεν υπάρχει απλώς Μιχάλης βέβαια. Στο αναπληρωματικό είναι ο Μάικλ Λαϊτάν. Εννοείται το... Με 15, ένα λιγότερο δηλαδή έχει πάρει σε σχέση με αυτούς που κατάφερε να συλλέξει το Ηράκλειο. Το πρόβλημα του Εργοτέλη αυτό. Κάνει κίνηση ο Χαβίτο. Να είναι πιο δημιουργικός. Είπαμε για την ομάδα του Ηρακλείου είναι. 16 βαθμούς έχει πάρει στο Ηράκλειο ο Εργοτέλης. Ανεβαίνει ο Τζανακάκης. Προς το παρόν παίζει με 10 η Κερκυρά. Δεν θέλει να κάνει την αλλαγή.
που έγινε γρήγορα το βόλε για τον Ήλιτς. Έχει μείνει πίσω ο Μινάς, Πίτσος και κόβει. Βοηθάει και ο Μποεκάν, ηρεμεί ο Εργοτέλης. Μποεκάν, Ρέτζας. Και ένα παιχνίδι που έχασε τον ισχυρό του χαρακτήρα μετά τις τελευταίες εξελίξεις και έγινε ένα παιχνίδι γοήτρου μόνο για τους δύο αντιπάλους. Τσουκαλάς, κακή επιλογή. Μποεκάν έκοψε. Κασναφέρης, ωραία, βλέπει την κίνηση του Γιουσούφ, του κάνει. Μοιράζει ο Μποεκάν που είναι ένας αρχοντικός παίκτης μέσα γραμμή και με στο στίγμα του, με το πώς έχει δουλέψει στον ΠΑΣ. Με 10 προς το παρόν η ομάδα του Ταουσιάννη, για να προσπαθούν οι πρώτες βοήθειες στον Ρέτζα. Έχει έρθει 11ο μάτς, έχει βάλει και ένα γκολ φέτος. Πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη Γατζάκη πάλι. Προσπαθεί να ανακατέψει λίγο την επίθεση. Ισούφ. Μποεκάν. Λυκογιάννης. Κασναφέρης. Ήρθε να διορθώσει ο Μποεκάν. Πρώτου που... να προσπαθήσει να αλλάξει αποτυχημένα παιχνίδι. Πίτσος για τον Χαλκιαδάκης. Μποεκάν. Ιουσούφ. Προτίμησε τον Μποεκάν. Ιουσούφ. Ξανά Μποεκάν. Αλλαγή για τον Ρέντζα. Κίνηση από Μποεκάν. Χαλκιαδάκης επιτυχία να βρει τον Τζίλας. Μποεκάν για τον Ρέντζα. Τον Τζίλας εδώ. Πάσα για τον Ιουσούφ. Μποεκάν θα πλασάρει σωστά και κάνει το 1-0. Δεν έχουμε δει, για να δούμε. Εδώ είναι ο Γκέντσογλου. Με το Ροβίδι κοντά η φάση έχει συνεχιστεί. Το μάτι μας προσπαθεί να μείνει όχι στο γκολ, αλλά στο Γκέντσογλου. Για τον Γκέντσογλου, ο οποίος έχασε την μπάλα. Φάση συνεχίζεται με τον Ιουσούφ να μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Παράλληλη σέντρα, το σουτ γκολ. 1-0 για τον Εργοτέλη σε μια φάση παρατεταμένη. Ο Μποεκάν στο 20.